Δεν είχαμε καμία βοήθεια. Τα πυροσβεστικά ήρθαν μετά από 3-4 ώρες τόνιση Ελένη Κούσμινα από τον Σώστηρο Δόπης, όπου το σπίτι των ηλικιωμένων γονιών της κάηκε ολοσχερός. Παράδειγμα αλληλεγγύης, αυταπάρνησης και εθελοντισμού αποτελεί ένας εθνοφύλακας, ο οποίος ρίχτηκε από την πρώτη στιγμή στη μάχη κατά άσβεση των πυρκαγιών που ξέσπασαν στη Ροδόπη. Ο λόγος για τον Βασίλη Δαλίδη, εθνοφύλακα Κομωτινής, ο οποίος συνέδραμε στο έργο της πυροσβεστικής προκειμένου η φωτιά να μην φτάσει στο πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Λινού Πολύανθο και προκληθεί έκρηξη. Την ίδια ώρα όμως που οι εθνοφύλακες έδιναν τη μάχη για να σώσουν οικισμούς και σπίτια, στις φλόγες είχε παραδοθεί ο οικισμός του Σώστη, όπου βρίσκεται το πατρικό του σπίτι και το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά. Έσβηνος του Μίσχο. Έσβηνος του Μίσχο και εγώ ήταν το δικό σας σπίτι. Έσβηνος του Μίσχο. Ήμουν εγώ βαλάντης του Γκέρου Μπριζέτ. Το πατρικό σας βλέπουμε, το έτσι. Το πατρικό μου το σπίτι αυτό, ναι. Η φωτιά εδώ περίπου τι ώρα ξέσπασε, τι ώρα έφτασε περίπου η φωτιά εδώ. Κάτια καταρχάς Δευτέρα. Τη Δευτέρα έγινε αυτό. Τη Δευτέρα, το μεσημέρι, κάτι σε μία μισή ώρα, δύο, με πήραν τηλέφωνο ότι κάτι καίγεται κατά εκεί στο Μίσχο. Μέχρι που να με πάρει η μαμά μου εδώ εμένα, βγήκε μόνη της εδώ έξω, να μου πει Ελένη και εγώ είμαστε, που μάνα, έρχεται η φλόγα, ούτε την ειδοποίησαν, τίποτα, κανείς, είδε μόνη της τη φωτιά. Ήταν εδώ η μητέρα σας. Ναι, ίδια ειδοποίησε νομίζω, από ό,τι στο πανικό της μου είπε, μέχρι που να έρθω να τους πάρω, μας έδιωχνανε, φύγετε, δεν μας άφησαν να πάρουμε τίποτα, μόνο με τα ρούχα τους οι άνθρωποι και ο ανάπηρος αδερφός μου με τον μπαστόνι φύγαμε. Ξαναήρθε πάνω ο μπαμπάς μου γιατί ξέχασε κάτι χρήσιμο να πάρει, δεν τον άφησαν, αυτό ήταν. Αλλά δεν είχαμε βοήθεια, 2 ώρες, 4, δεν ήρθε τίποτα να σώσει εδώ. Πυροσβεστική. Πυροσβεστική ήταν κάτω εκεί. Κάτω εκεί. Εδώ τίποτα. Εδώ ήρθαν μετά 4 ώρες, 3 ώρες. Και τα εναέρια μέσα εδώ πέρα τι ώρα πέταξαν περίπου. Μετά 3-4 ώρες. Μετά 3-4 ώρες. Μετά 3-4 ώρες. Αυτό ήταν το σπίτι. Τώρα οι γονείς σας πού βρίσκονται? Στο ξενοδοχείο, στο Δημόκρητο. Στο Δημόκρητο φιλοξενούνται εκεί. Τους είχα εγώ, τους πήγα εκεί γιατί ο αδερφός μου έπρεπε να έχει το δωμάτιό του, το χώρο του. Να ρωτήσω, φιλοξενούνται δωρεάν με μέρη του Δήμου? Ο Δήμος μου. Ο Δήμος μου, ναι. Μας φιλοξενεί. Ευχαριστούμε. Αλλά αυτό είναι το χάος του πατρικού μου, οι αναμνήσεις μας. Πήγαμε στην Αθήνα, ο μπαμπάς μου έφυγε μικρός, γιατί ήταν από πολύ τεκνική οικογένεια και ο μπαμπάς μου. Έφυγε στην Αθήνα, δούλεψε, έκανε 4 παιδιά, ήρθαμε εδώ, εκτροχιάστηκε το 82 το τρένο, ήμασταν μέσα, τίποτα και από Κυπροκοπή ήρθαμε, γυρίσαμε πίσω, δεν ζητήσαμε από την πολιτεία τίποτα, μόνο μια αξιοπρεπή δουλειά και δεν μας έδωσε κανείς δουλειά. Τώρα σήμερα ήρθε η Επιτροπή για να εκτιμήσει τη ζημιά. Δεν ήρθε ακόμα. Περιμένω. Μόνο ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Τα είδε τα χάλια μας. Και ολονών τα χάλια, όχι μόνο τα δικά μας. Τι σας λένε τώρα, η ζημιά θα αποζημιωθεί πλήρως, τι γνωρίζετε? Μας είπαν ότι είναι, φαίνεται το πράγμα, από εκεί και πέρα δεν ξέρω, θα δείξει. Μην περάσει ήταν. Δείχνουμε να δεν μπορούσε να κόψει.